Τι άλλο, το θέμα των ημερών, αυτή η τραγωδία, η πολύ νεκρή τραγωδία, η τραγωδία που στοίχισε 57 μέχρι στιγμής ανθρώπινες ζωές, τώρα δεν ξέρουμε, μακάρι να τη γλιτώσουν τα παιδιά που νοσηλεύονται, τα 7 παιδιά που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της Λάρισσας και του Πανεπιστημιακού και του Γενικού, μεταξύ αυτών και ένα παιδί από το Βόλο. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο του Βόλος 986 τον Άγγελο τον Αγραφιώτη, σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων και υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δημόπουλε. Ζούμε σε αυτή την άσχημη κατάσταση μέρες τώρα. Σωστά. Είναι βαριά η καρδιά μας, μπορούμε να ανασάνουμε. Μα σήμερα όλοι οι Έλληνες είναι στο δρόμο σήμερα, αυτό ακριβώς. Ναι. Έχει ξεχυλήσει η οργή, δεν πάει άλλο. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Είχαμε μια εξέλιξη τελευταίες ώρες με έναν γιατρό ο οποίος μπλέχτηκε στην υπόθεση χωρίς να είναι άμεσα... Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τον γιατρό που έδωσε την άδεια, ναι, στον προϊστάμενο της Βάρδιας, τέλος πάντων, στον επιθεωρητή, ούτε ναι, στον ναι, επιθεωρητή, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί μετά το ατύχημα. Ναι. Αν ελέγχεται για το παράτυπο της χορήγησης αδείας, είναι άλλο κομμάτι και άλλη τραγωδία, ναι. Άλλη τραγωδία. Η τραγωδία συνέβη πριν, το ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά με την βοήθεια των δημοσιογράφων, κάποιων δημοσιογράφων, και να αναδείξουν το θέμα ότι να, αυτός είναι από το Πασόκ και έκανε αυτό. Ναι. Όχι, είναι όλοι το ίδιο. Στο, ναι, σκάνδαλο, μπράβο, αυτό, ναι, στο, ναι, σκάνδαλο του ΟΣΕ συμμετέχουν διαχρονικά εδώ και μια εικοσαετία όλες οι κυβερνήσεις. Στον οργανισμό του ΟΣΕ βυσοδομούσαν όλοι και οι Έλληνες πληρώνουν. Και καλά πληρώναμε χρήματα μέχρι τώρα για διάφορα σκάνδαλα, για διάφορες συμβάσεις. Έχω να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι πλέον πληρώνουμε σε ανθρώπινες ζωές. Και πλέον βλέπετε έχει ξεχυλήσει η οργή του κόσμου. Σταμάτησε το δούλεμα, δεν σηκώνει άλλο. Έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη ψυχή. Θεωρείτε δηλαδή ότι γίνεται ένας αποπροσανατολισμός τώρα με τη σχέση. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ένας αποπροσανατολισμός. Θα έπρεπε κανονικά. Σταματάμε εδώ, ναι, ακινητοποιούνται τα τρένα μέχρι να αποφασίσουμε ποιο μοντέλο θα εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα. Τη μονή γραμμή, τη αραιή κυκλοφορία. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που μπορώ να προτείνω ως σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων. Πάντως δεν μπορώ να προτείνω σε καμία περίπτωση αυτό που άκουσα εχθές τον βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καράουλου, που είπε να μπούμε μέσα στο τρένο πολιτική από όλα τα κόμματα για να πείσουμε τον κόσμο ότι το τρένο είναι ασφαλές μέσο μεταφοράς. Θα θέλω να σας πω ότι στην Αγγλία το 88 είχαμε διπλό ατύχημα με νεκρούς, 35 την πρώτη φορά, 4 στη δεύτερη. Τι θα γίνει λοιπόν αν την ώρα που οι πολιτικοί πηγαίνουν ταξίδι, όπως πρότεινε ο τόσο έξυπνος κύριος Καράουλου, συμβεί ατύχημα και σκοτωθούν κι άλλοι? Είναι πράγματα να παίζουμε αυτά ή είναι θέμα προπαγάνδας τελικά το πώς θα πείσουμε τον κόσμο? Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι τα μεταφορικά μέσα παρέχουν ασφάλεια. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν μπορούν να παρέχουν είναι ασφάλεια, ειδικά το τρένο όπως έχει αποδειχθεί. Ποινικές ευθύνες τώρα από εκεί και πέρα. Πού... Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και κανείς δημοσιογράφος δεν μιλάει, ούτε κανείς από τις αρχές έχει δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι. Ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει συλληφθεί είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ναι, και ο τεχνικός ασφαλείας του ΟΣΕ. Ναι. Αυτοί οι δύο δεν έχουν ακουστεί καν, δεν τους έχει αναφέρει κανείς. Σύμφωνα με τον νόμο έχουν και οι δύο ευθύνες. Έχουμε και εργαζόμενους τους νεκρούς, ναι, οι τρεις μηχανοδηγοί και κάποιοι μέσα από το πλήρωμα συνοδοί. Οι οποίοι ανήκουν όμως, δεν ανήκουν στο ΟΣΕ, ανήκουν στη Hellenic. Ναι, είναι εργαζόμενοι όμως. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν ακόμα αυτό. Είναι εργατικό δυστύχημα. Αυτό που αναφέρετε τώρα, ναι, και ο τεχνικός ασφάλειας της Hellenic Train θα έπρεπε να έχει συλληφθεί. Αρχικά. Ναι. Το αν με προφορική εντολή του εισαγγελέα θα φαίνονται ελεύθεροι είναι άλλο πράγμα. Άλλη αλλά εδώ βλέπετε ότι μιλάει η κυβέρνηση για παραιτήσεις. Σήμερα θα κάνουν ανακοινώσεις του τι θα γίνει, ναι, και έχουμε 57 νεκρούς. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην ασφάλεια αυτό που συμβαίνει πάντα παίρνουμε σημάδια. Τα σημάδια ποια είναι? Είχαμε πάνω από 11 ατυχήματα στην τελευταία διετία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Έτσι. Τι περιμέναν? Γινόταν ατυχήματα. Τι περιμέναν?
Γιατί δεν πέραν κάποια μέτρα να δουν τι φταίει. Είχε παραιτηθεί ένας υπεύθυνος ασφαλείας του ΟΣΕ. Ναι, παραιτήθηκε και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί το έβλεπε να έρχεται. Ναι. Καταλάβατε, και λέει: εγώ παρετούμε. Εν υπογράφος, καταγγέλω αυτό που συμβαίνει στην ασφάλεια. Οι υπόλοιποι συνέχισαν όμως να. Συνέχισαν. Αυτό ακριβώς. Άρα είναι συμμέτοχοι. Είναι... Μα βέβαια. Μέρη, μα βέβαια. Και βλέπετε τώρα τι. Ρωτάνε δημοσιογράφοι τους συνδικαλιστές. Ναι. Ενημερώσε τη διοίκηση. Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι δυνατόν να διοικείς έναν οργανισμό όπως είναι ο ΟΣΕ. Ναι. Διορισμένα άτομα έχει βάλει η κυβέρνηση εκεί πέρα, έτσι. Ναι. Ότι... Άρα δεν είναι ιδιωτικό τομέα, κρατικό. Όχι. Είναι, είναι κρατικό οργανισμό. Και τι περιμένει η διοίκηση, να την ενημερώσουν οι εργαζόμενοι. Άρα δεν κάνει για διοίκηση. Αρχές διοίκηση αυτό το πράγμα. Έτσι. Αν αυτό που διευθύνει έναν οργανισμό. Το δικό σα σταθμό. Ναι. Αν ο μεγαλομέτωχο ξέρει του γίνεται, θα τον ενημερώσει από το μικρόφωνο. Ότι ξέρει κάτι εδώ, τα μικρόφωνα χαλάσαν. Είναι δυνατόν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που ακούγονται λοιπόν είναι γελοιότητες. Δεν καταλαβαίνουν γιατί προσπαθούν να. Να προσανατολίσουν, να διασφαλίσουν. Το ένα είναι από προσανατολισμό. Το άλλο είναι ότι βλέπετε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Οι μεν αναφέρονται στο Μάτι, που και εκεί ήταν ένα έγκλημα τεράστιο, στη Μάνδρα. Και αυτοί από εδώ λένε: ναι, ξέρετε κάτι, είστε 4 χρόνια κυβέρνηση. Ναι. Τι κάνατε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι 4 χρόνια κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν να ισοφαρίσουν δηλαδή τις τραγωδίες. Μα είναι η κατάσταση τώρα αυτή. Ναι. Ποιος πέτυχε τους λιγότερους νεκρούς. Ναι. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρέπονται λίγο αντί να παραιτηθούν και να φύγουν όλοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι προσπαθούν να κάνουν μια πολιτική εξίσωση και ο ένας στην ουσία να συγχωρήσει τον άλλον για να προχωρήσουν διατηρώντας καρέκλες. Και αυτό είναι το πιο άσχημο. Έτσι, έχουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 750 εκατομμύρια για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Και μάλιστα τα τελευταία 110 για το συγκεκριμένο κομμάτι τους είχε υποχρεώσει. Το συνολικό ποσό δηλαδή είναι 750. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι τα κρατικά κονδύλια. Όχι, 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 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν βάλουμε και τα κρατικά κονδύλια, μιλάμε. Αυτό για είναι κάτι δίσιο. Άλλο. Ναι. Ναι. Τα 110 εκατομμύρια τα έδωσε για το συγκεκριμένο κομμάτι με την προϋπόθεση ότι από τέλος του 20 θα λειτουργούσε η γραμμή ασφαλώς. Ναι. Και τώρα βγαίνουν και λένε, υπήρχαν τα συστήματα τα οποία δεν είχαν λόγω του καιρού που δεν ενταχθήκανε, δεν μπορούσαν πανδημία, να συνεργαστούν. Λοιπόν, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων κλέβουν το χαλκό. Ναι. Θα σας πω ότι επειδή ήμουν στο ΔΔΕ, Σύμβουλο Ασφαλείας για ένα τρίμηνο, εκεί το θέμα των κλοπών, των μετασχηματιστών το λύσαμε. Ναι. Εν μέρη το λύσαμε. Έτσι θα μπορούσε να λυθεί και εδώ. Έχει σύστημα ασφαλείας. Υπάρχουν δηλαδή συστήματα ασφαλείας τα οποία ενημερώνονται αμέσως. Αν κάποιος το παρακολουθεί. Η κάμερα ή οτιδήποτε. Έτσι. Ναι, αν, όχι, όχι. Έρχεται ένδειξη ότι σε εκείνο το χιλιόμετρο αυτή τη στιγμή έχει απώλεια. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ούτε αυτό δεν έχει συμβεί. Θα μπορούσε δηλαδή, επειδή στον Παλαιοφάρσαλο έκλειψαν καλώδια την ημέρα που έγινε η τραγωδία και μπήκαν στη μονή γραμμή, γιατί έχει ευθύνες και η υπόθεση αυτή. Έτσι συνδέεται αυτή η υπόθεση. Κύριε Δημόπουλε, ακούστε κάτι. Επειδή είμαι από την πλευρά του νόμου εδώ και 35 χρόνια, θα σας πω κάτι. Πάντα είμαστε στην άμυνα. Ναι. Πάντα μας κλέβουν και πάντα εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα αντίμετρα. Ναι. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχουν αντίμετρα. Αν απευθυνόταν. Και δεν είναι πολύ ακριβά, νομίζω. Αν ο ΣΕ απευθυνόταν σε έναν άνθρωπο σαν εμένα που είμαστε στην ασφάλεια, θα μπορούσαμε άνετα και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή. Πριν έχουμε τους 57 νεκρούς. Ναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Έχουν καταστραφεί 57 οικογένειες. Και η πολιτική, το μόνο που τους νοιάζει είναι το ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών. Ναι, αλλά σε 3 μήνες θα είναι πάλι υποψήφιος. Άρα τι παραιτήθηκε. Για να παραιτηθεί κάποιος σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι στη θέση που του ανέθεσαν δεν τα κατάφερε. Μετά από 3 μήνες θα τα καταφέρει. Τι θα συμβεί. Βλέπετε ότι μας κοροϊδεύουν. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να τελειώσει οριστικά. Διότι στον ΟΣΕ και σε κάθε κρατικό οργανισμό ξοδεύονται εκατομμύρια. Εκατομμύρια τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Και στο ΔΔΕ και παντού. Το ίδιο γίνεται παντού. Δεν ενδιαφέρεται όμως κανένας να λειτουργήσει. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Γράφη, να πούμε στην ουσία το. Γιατί στην ουσία. Ό,τι έγινε, έγινε έτσι. Τώρα. Αυτό λοιπόν που ή βλέπουμε. Θα σταματήσουμε να έχουμε τρένο και να μην κυκλοφορούμε με τρένα. Διότι δεν νομίζω κανένας Έλληνας θα πάει εύκολα τώρα. Αυτό δεν είναι. Τρένο, ακούστε έτσι με λίγο. Υπάρχουν και ποινικές ρήτρες, όπως θα σας πω, μια εταιρεία ενδεικτικά από την Κόσκο, η οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Ναι. Και αν σταματήσει το μεταφορικό έργο, θα υπέρθει τεράστιο πρόβλημα στον οργανισμό. Ναι. Ο οποίος είναι κρατικός, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι. Τι θέλουμε όμως. Εντάξει, τα εμπορικά τρένα. Δεν τα είναι, μπορικά. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε με λίγο. Μπορεί να γίνει ένα ατύχημα από εμπορική αμαξοστοιχεία, η οποία θα μεταφέρει κάποια χημικά και να έχει πρόβλημα τεράσιο πάρα πολύ μεγάλη. Ολόκληρη περιοχή. Ναι. Έτσι δεν είναι τα πράγματα απλά. Ναι.
Ωραία. Άρα δεν μπορώ εγώ να τα διαχωρίσω ως ειδικό στην ασφάλεια. Ναι. Άλλο είναι, βέβαια, στο ένα έχουμε και κόστος ανθρωπίνων ζώων. Ναι, αλλά αν έχω ένα χημικό από μία έκρηξη. Να πλήξει, ναι, όλη τη Θεσσαλία. Μπράβο. Ναι, ναι. Και να έχω εκατομμύρια νεκρούς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είδαμε εδώ πέρα και το έχω πει από την αρχή είναι ότι για να έχουμε ένα ατύχημα, ή δυστύχημα, έχουμε πάνω από τρεις παραβιάσεις διαδικασιών ασφαλείας. Ναι. Και εδώ λοιπόν τι είδαμε. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λίγο εκπαιδευμένος, μόλις είχε αναλάβει. Είδαμε έναν συνάδελφό του που θα ήταν τον backup να λείπει. Και ο πρώτος σταθμάρχης αμφισβητείται να ήταν στη θέση του. Είναι, ναι, θέμα της προανάκρισης. Διότι είχε ηχητικό σήμα το οποίο θα το άκουγε, ναι, και έπρεπε να κάνει κάποιες ενέργειες, οι οποίες δεν έγιναν. Έτσι. Και τι άλλο είδαμε, ότι δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας τα οποία θα ακινητοποιούσαν τις ατμομηχανές. Το ECI, πώς λέγεται. Το ECTS είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκό. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τα οχήματα πλέον όλα τα σύγχρονα έχουν το pre-collision. Ναι. Το pre-collision είναι ένα σύστημα το οποίο σου λέει αν μπροστά είναι πεζός ή αυτοκίνητο και αν εσύ κατευθύνεσαι με μεγαλύτερη ταχύτητα εναντίον του άλλου αυτοκινήτου, το οποίο κινείται πιο αργά. Ναι. Αν δεν κάνεις κάποιες ενέργειες όταν ακούς το ηχητικό σήμα ως οδηγός, αυτόματα φρενάρει το όχημα. Μάλιστα. Φρενάρει. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει. Εάν είχαν δηλαδή το πιο απλό σύστημα αυτό, οι δύο μαξιστοιχείες, θα είχαν αποφευθεί. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εγώ έχω να προτείνω είναι το εξής, ότι πρέπει να γίνει. Είναι ένα, για να λειτουργήσει ένας οργανισμός και ειδικά όταν έχουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς που μεταφέρουν ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Στο ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας δεν είναι μόνο τα ηλεκτρονικά που ξέρετε εσείς. Ναι. Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας συμπεριλαμβάνει από την επιλογή του προσωπικού, την εκπαίδευσή του, να επιλέξουμε ποια συστήματα ασφαλείας είναι αυτά τα οποία είναι δόκιμα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να ομογενοποιήσουμε όλα τα προηγούμενα συστήματα που υπάρχουν, δεν τα πετάμε. Ναι. Τα εντάσσουμε στο νέο σύστημα. Ναι. Εντάξει, γιατί και αυτά είναι καινούργια από ό,τι λένε. Πώς θα συντηρούνται αυτά? Καλά τα βάλαμε. Ναι. Πρέπει να συντηρηθούν. Τι δικλείδες ασφαλείας θα έχουμε στην πορεία? Ναι. Συντηρούνται αμαξοστοιχείες. Γιατί το σύστημα ασφάλειας, που όταν μεταφέρεις κόσμο, δεν είναι μόνο τα αλάρμ, δεν είναι μόνο τα φρένα. Έτσι. Για να φρενάρει η αμαξοστοιχεία, πρέπει να έχει και φρένα. Σωστά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε και τη συντήρηση των αμαξοστοιχείων. Ποια είναι η ιεραρχία διοίκησης? Ποιο είναι το οργανόγραμμα, με τι προσωπικό πρέπει να δουλέψει? Βλέπετε, όλοι αναφέρουν οι συνδικαλιστές 450 σταθμάρχες ότι υπήρχαν, οι οποίοι σήμερα είναι 87. Ναι. Έτσι, ούτε στο 1 τρίτο λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε και άλλα πολλά προδιαγραφές διαγωνισμών. Στο συγκεκριμένο βέβαια, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της τραγωδίας, ήταν κανονικά οι σταθμάρχες που έπρεπε να είναι. Δεν είναι λιγότεροι, έτσι. Ήταν οι σταθμάρχες που έπρεπε να είναι. Αλλά όμως, δεν κάνω σωστά τη δουλειά τους. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι. Βλέπετε ότι έγινε ένα ανθρώπινο λάθος. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος το έκανε επίθεση, σκότωσε 50 ανθρώπους. Δηλαδή είναι τρελό και θα έπρεπε να μην είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, όμως θα μπορούσε με τη χρήση δικλείδων ασφαλείας να έχει προβλεφθεί. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μάνες να περιμένουν τα παιδιά τους και οι οικογένειες να έχουν καταστραφεί. Ναι. Επίσης, ένα άλλο, το κράτος. Θα πρέπει, το ανέφερε χθες και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα πρέπει το κράτος να σταθεί δίπλα στις οικογένειες. Να τους αποζημιώσει το πρώτο, γιατί ακούσατε κάτι ότι με νόμο, ναι, έχει, έτσι, έχει απαλληφθεί η υποχρέωση, ναι, ναι, για αποζημιώσεις. Προσέξτε όμως, κύριε Καρφιώτη. Τις αποζημιώσεις θα κληθεί να τις πληρώσει η Hellenic Train, που είναι η ιδιωτική εταιρεία που έχει τα βαγόνια και τις αμαξοστοιχείες, η οποία είχε πολύ μικρό μερίδιο. Αυτό έχετε δει, και αυτό όμως είναι η συνυπητιότητα. Μπράβο. Και η συνυπητιότητα τι σημαίνει? Τα δικαστήρια θα κρίνουν αν ευθύνει το μεταφορικό έργο που είναι της Hellenic Train ή αν ευθύνονται οι υποδομές. Έτσι, πού ανήκει ο κάθε εργαζόμενος και να είστε σίγουρος ότι αν τα δικαστήρια δικάζουν σωστά και με στοιχεία, ότι θα βγει σωστό αποτέλεσμα. Ναι. Όμως η πολιτεία πρέπει να φροντίσει τα θύματα που έχουν μείνει πίσω, να τους, αν υπάρχουν άνεργοι, να τους προσλάβει στο κράτος. Δεν κοστίζει τίποτα, κύριε Δημόπουλε. Έχουμε, ναι, ένα σωρό ανθρώπους που προσλαμβάνουμε μέσων, με βίσματα, με, ναι, χίλια δυο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αν οι άνθρωποι έχουν οφειλές στο δημόσιο να βοηθηθούν οικονομικά, να τους απαλύνουν τον πόνο. Και προς Θεού θα πρέπει να στείλουν δίπλα τους ψυχολόγους. Όχι μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι στείλαμε. Πραγματικά να υπάρχουν ψυχολόγοι. Γιατί βρεθήκανε θύματα τα οποία επέζησαν από τη σύγκρουση και είπαν ότι δεν μας έχει επισκεφτεί κανείς. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Επιτέλους θα πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι πολυετές. Κυβερνήσεις έχουν
φάει σε εισαγωγικά εκατομμύρια, εκατομμύρια και δεν μπορούν να παρέχουν ασφάλεια. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Η τροχέα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κινητοποιήσει ένα όχημα αν κρίνει ο τροχονόμος ότι είναι τροποποιημένο, τα φρένα του δεν είναι καλά ή κάνει θόρυβο. Σκεφτείτε, να το ακινητοποιήσει. Εδώ κανείς δεν ακινητοποίησε αυτές τις αμακροστοιχίες, οι οποίες επί χρόνια λειτουργούν έτσι, χωρίς μέτρα ασφαλείας, βάζουν κόσμο και το στέλνουν στην ουσία στο θάνατο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσπαθούν τώρα με επικοινωνιακά τερτύπια να μας πείσουν: όχι, δεν φταίμε εμείς, φταίνουν οι άλλοι. Το 70% υπάρχουν τα συστήματα, το 30% δεν υπάρχουν. Ναι. Ορίστε που δεν υπάρχει. Και το ατύχημα έγινε στο 30. Ναι. Να υποθέσουμε ότι λένε αλήθεια, έτσι. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα με τις πιθανότητες, θα παίζουμε? Ότι θα μπούμε στο τρένο και δεν ξέρουμε αν θα βγούμε. Ναι, είναι δυνατόν. Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μου είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και... Να ευχηθούμε να είναι η τελευταία τραγωδία αυτή. Ο Θεός να δώσει δύναμη στους γονείς αυτών των ανθρώπων. Ο Θεός να δώσει δύναμη να μπορέσουν να ξεπεράσουν, που δεν πρόκειται να το ξεπεράσουν ποτέ, έτσι είναι. Δεν είναι, να ξέρετε κάτι, ακόμα και οι διασώστες, ακόμα και οι δυνάμεις επιβουλής του νόμου, όταν πηγαίνουν σε ένα τέτοιο ατύχημα, μετά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Δεν είναι σίδερα, άνθρωποι είναι. Καταλάβατε, θα ακούσετε κάποια συνέντευξη ενός πυροσβέστη που είπε: όταν είδα ένα παιδικό καθισματάκι, μου κοπήκαν τα πόδια. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Βιώνουμε κι εμείς, κι εγώ το έχω βιώσει πολλές φορές, άσχημες καταστάσεις. Όπου εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη μετά. Από μια πολιτεία όμως ανύπαρκτη. Από τύχη ζούμε. Εγώ εκεί μπορώ να καταλήξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.